κοίτα. Εγώ πριν το match, όταν είδα την ΑΕΚ 4-4-2 με Μάντολο αριστερό εξτρέμ, με αργό Άλεφ και Σιμόε ανέτοιμο, το θεώρησα επικίνδυνο. Βέβαια, μπορούν να δράμα που είναι οι αεξίδες, ότι λόγω της απουσίας του Χουλτ και του Τσιγκρίσκη δεν μπορούσαν να παίξουν 5-3-2. Μπορούσαν με εσωτερικές αλλαγές τον Μπακάκι να τον έχουν τρίτο αριστερό στόπερ. Εντάξει, μπορούσαν να έχουν ένα χαφ παραπάνω. Παίξανε με αφέλεια και σαν να μην είχαν ένα ειδικό στόχο και ένα ειδικό ρόλο στο παιχνίδι. Δηλαδή πήγαν να παίξουν όπως παίζουν 11 άτομα με 11 στο Τσιόλα και στο Νικολούρδη τα 11x11, τα 5x5, πήγαν έτσι να παίξουν. Αυτό μπορεί να βγει κάποια στιγμή στο παιχνίδι, αλλά δεν βγαίνει 90 λεπτά. Δεν βγαίνει 90 λεπτά με το υλικό της ΑΕΚ. Έκανε μια μαγική κίνηση ο αλκοολικός. Μάλλον έκανε λάθος ο αλκοολικός που έβαλε δεξί μπακ του μεριά. Το άλλαξε, έβγαλε τον κακό Βουκότιτς και έβαλε τον Τωροσίδη εκεί. Αυτή ήταν μια καλή κίνηση να φτιάξει την τετράδα του. Την άλλη Δευτέρα! Θα σε δείρω. Από αγάπη. Από άλλη Δευτέρα. Την άλλη Δευτέρα. Θα έρθεις. Ναι. Θα έχω τούρτα πάλι. Λοιπόν, μετά το γύρισε σε 4-4-2 ο Ολυμπιακός, το ρίσκο το επάνω. Η Λάκη δεν πέρασε πάλι τρίτο στόπερ και δεν έβαλε εντολή πάνω στο Φορτούνι να πάει κάποιος κοντά. Παίζανε με ζώνη, ανοιχτά οι γραμμές και πολύ αφελέστατα για 90 λεπτά. Ουσιαστικά δεν μπορώ να πω ότι η ΑΕΚ έστησε πόδι, έστησε κόλο. Έστησε κόλο, απλά πήγε με μεγάλη αφέλεια. Ανάλογη που πήγαινε και ο Ζουνίδης σε πολλά παιχνίδια, είναι σαν να βλέπα τον Ζουνίδη, το φάντασμα του Ζουνίδη στον πάγκο της ΑΕΚ. Δεν μπορεί να πηγαίνει με τον Ατρόμητο η ΑΕΚ 5-4-1 προσεκτικά με 0-1, 0-0-0-1 στο κύπελο και να κατεβαίνει στο Καραϊσκάκι έτσι σχέδιο. Δηλαδή αυτό ήταν το μεμπτό. Αν ήταν ο Ζουνίδης προπονητής, θα λέγαμε εντάξει, αυτός είναι, αφελής είναι κτλ. Επειδή όμως είναι ο Χιμένεθ, πήγε ο νους πολλών στο πονηρό. Και καλά έκανε.